καρδιά της Έλενας Παπαρίζου μάθαμε πριν από λίγο καιρό ότι την έχει κλέψει ένας πολιτικός μηχανικός. Το σπίτι της όμως τα ξημερώματα το λαϊλάτισαν κακοποιεί. Σε μία από τις πιο καλές περιόδους της ζωής της, παραλίγο να ζήσει μία από τις πιο άσχημες εμπειρίες. Για λίγα λεπτά δεν ήρθε πρόσωπο με τους κακοποιούς που διέριξαν το σπίτι στο οποίο μένει τους τελευταίους μήνες. Τυχερή μέσα στην ατυχία της στάθηκε η τραγουδίστρια, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε στους αστυνομικούς ότι τη στιγμή που άνοιγε την πόρτα του σπιτιού της για να μπει μέσα, άκουσε θόρυβο. Και οι αστυνομικοί θεωρούν ότι από τη μία πλευρά έβγαιναν οι δράστες και από την άλλη έμπαινε η τραγουδίστρια. Ήταν λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα όταν η Έλενα Παπαρίζου γύρισε στο σπίτι της και αντίκρισε μια απίστευτη εικόνα. Κακοποιοί είχαν λαϊλατίσει όλα τα δωμάτια αναζητώντας πολύτιμα αντικείμενα και χρήματα. Οι γείτονες της τραγουδίστριας μας είπαν ότι τα ξημερώματα άκουγαν μεγάλη φασαρία έξω από το σπίτι της. Όμως όλοι φοβούνται και έτσι κανείς δεν βγήκε στο δρόμο για να δει τι είχε συμβεί. Ακούγαμε αυτοκίνητα που ανοιγοκλίναν, αλλά δεν βγήκαμε. Φοβόμαστε, δεν βγαίνουμε έξω για να δούμε. Πάντως ήταν 3, 3 και 10 που γινόταν αυτή η φασαρία εδώ. Τρομοκρατημένη η τραγουδίστρια τηλεφώνησε σε φίλους της και στην αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε ότι οι κακοποιοί άρπαξαν περίπου 4.000 ευρώ, πολύτιμα κοσμήματα καθώς και το διαβατήριό της. Κάθε τόσο ανοίγουν τα σπίτια. Παίρνουν με τη σειρά πρώτα σε αυτούς που δεν είναι μέσα και μετά. Oh. Με το φόβο δεν κοιμόμαστε δυστυχώς. Η Έλενα Παπαρίζου μένει τους τελευταίους μήνες φιλοξενούμενη σε μια φίλη της μακριά από το κέντρο της Αθήνας. Οι γείτονές της μιλούν για μια εξαιρετική κοπέλα που είναι πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Πολύ καλή, πολύ καλή και ευγενικιά. Είπαμε είναι άλλοι και δεν σου μιλάνε κι αυτοί. Ούτε μας ξέρει και εμείς είμαστε κάτω πολύ από εκείνη. Από μακριά, από εκεί μας χαιρετάει. Ναι, γεια σας, τι κάνετε, έχουμε ζέστη σήμερα. Τη νύχτα όμως δεν κοιμήθηκε σπίτι της καθώς ήταν τρομοκρατημένη. Το σπίτι του από το πρωί δεν άνοιξε πόρτα, παράθυρο, δεν φάνηκε τίποτα. Το περιστατικό αυτό ήρθε να αναστατώσει τη ζωή της τραγουδίστριας, την ώρα που η Έλενα Παπαρίζου κάνει μια νέα αρχή σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Μετά το χωρισμό της από τον Τόνι Μαυρίδη και τη δικαστική τους διαμάχη που σκοτίνιασε για λίγο το όμορφο χαμόγελό της, ήρθε ο μεγάλος έρωτας. Πριν από λίγο καιρό παραδέχθηκε ότι είναι ξανά ερωτευμένη. Στο πλευρό του πολιτικού μηχανικού που γνώρισε ζει και πάλι ευτυχισμένη. Η βραδιά που πέρασε όμως ήρθε για λίγο να κλέψει την ηρεμία από την ψυχή της.